Λέσβος. Λίμνος. Αϊστράτης. Τρία νησιά. Τρία μαργαριτάρια που αιώνες τώρα επιπλέον μεσοπέλαγα στο βορειοανατολικό Αιγαίο μας αποκαλύπτουν τα μυστικά, τις ομορφιές, τις παραδόσεις, το μυστήριο, την αγάπη για τη ζωή. Ελάτε σε ένα ταξίδι φαντασίας και πραγματικότητας με οδηγό την ιστορία. Λέσβος. Πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, ο ήλιος και η σελήνη δεν συμβασιλεύουν τόσο αρμονικά, δεν μοιράζονται τόσο ακριβοδίκαια την ισχύ τους, όσο επάνω σε τούτο το κομμάτι της γης. Που κάποτε, ποιος ξέρει σε τι καιρούς απίθανους, ποιος θεός για να κάνει το κέφι του, έκοψε και φύσηξε μακριά, ίδιο πλατανόφυλλο κατά μεσής του πελάγους. Μέσα από μια ευάλωτη ισορροπία συναισθημάτων, ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης καταθέτει το θαυμασμό του για το νησί που κατάγεται και λάτρεψε, τη Λέσβο. Σε τούτη τη γη της Λέσβου περπάτησαν, δημιούργησαν και άφησαν ανεξίτηλα τη σοφία τους ποιητές και σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες. Η φημισμένη λυρική ποιήτρια Σαπφό ύμνησε με μοναδικό τρόπο τον έρωτα, τον ήλιο και τη φύση του νησιού της. Ελάτε να προσκυνήσουμε σε τόπους ιερούς, εκκλησιές, μοναστήρια και προσκυνήματα. Ελάτε να αγγίξουμε την ιστορία σε τόπους αρχαιολογικούς που ο χρόνος δεν έσβησε τα αποτυπώματά της. Το ταξίδι στη Λέσβο είναι πάντα συναρπαστικό. Μπείτε στα μουσεία και αφήστε την φαντασία σας να δημιουργήσει εικόνες. Το απολιθωμένο δάσος μάρτυρας μιας σπάνιας ανατροπής του τοπίου από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε τη φύση μέσα από μοναδικές περιπατητικές διαδρομές, αλλά και διαδρομές για mountain bike. Γνωρίστε μοναδικούς υδροβιότοπους και νιώστε ιδιαίτερα παρακολουθώντας σπάνια πουλιά που σταματούν για λίγο το ταξίδι τους και συγκεντρώνονται εδώ, το γνωστό bird watching. Απολαύστε τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών. Τα τοπικά προϊόντα της Λέσβου ελκύουν τις γαστρονομικές προτιμήσεις των επισκεπτών. Αιώνες τώρα φημίζεται για το ούζο της. Το χρυσό της λάδι. Το φημισμένο λαδοτήρι. Τα αλίπαστα. Αξίζει όμως να ανακαλύψετε και να ζήσετε τη σημερινή Λέσβο, θαυμάζοντας την επιβλητική αρχιτεκτονική των κτηρίων της, τα μοναδικά νεοκλασικά της, τα ενετικά της κάστρα, αλλά και να ζήσετε τους έντονους ρυθμούς της μέρα και νύχτα. Εκείνο όμως που συναρπάζει τον καθένα είναι η θάλασσα και οι παραλίες της, κύματα που χαϊδεύουν και ιστορίες θαλασσινές. Δοκιμάστε να καταδυθείτε και ζήστε ξεχωριστές συγκινήσεις. Και οι συναυλίες σπουδαίων καλλιτεχνών φως πολιτισμού για το νησί των μεγάλων ανθρώπων. Λέσβος. Εδώ ο ήλιος και η σελήνη συμβασιλεύουν αρμονικά.